Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Πέρκα. Καλή μέρα, καλή εβδομάδα. Πριν πάω στο χαρτοφυλάκιό σας για την ενέργεια, για τα καύσιμα, για τις τιμές, γιατί και αυτά θα τα βάλουμε στη συζήτηση εφόσον προλάβουμε, και πριν μιλήσουμε για τα υπόλοιπα πολιτικά 49 μέρες πριν τις εκλογές, θα ήθελα μια σκέψη δική σας αναφορικά με αυτή τη μεγάλη συναυλία, τη μεγάλη συγκέντρωση που είχε χθες εδώ στην Αριστοτέλους για το νερό, για το οποίο το κόμμα σας και η Νέα Δημοκρατία μεταλλάξατε σκληρές εκφράσεις, θα το πω έτσι. Θα ήθελα μια σκέψη δική σας. Κοιτάξτε, καταρχήν να τη χαιρετήσω αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό και κρίμα που δεν ήμουν και εγώ εκεί, έτσι νιώσαμε όλοι. Γιατί έδειξε και τα αντανακλαστικά μιας κοινωνίας όταν έχει ξεπεράσει πια τα όρια αυτή η κυβέρνηση. Είναι να ιδιωτικοποιήσει αυτό το δημόσιο αγαθό, το οποίο είναι εκτός συναλλαγής, εκτός εμπορίας, το νερό. Ήταν εντυπωσιακό πραγματικά πώς ανταποκρίθηκε ο κόσμος σε αυτό το κάλεσμα. Πιστεύω ότι όταν κινείται ο λαός και η κοινωνία, κάτι καλό πάντα μπορεί να προκύψει. Πάντως η Νέα Δημοκρατία, κύριε Πέρκα, ναι, ισχυρίζεται, υποστηρίζει, και λίγο νωρίτερα είχαμε τον συνάδελφό στον κύριο Χιονίδη από την Πιερία, μεταξύ άλλων ανέφερε που ουσιαστικά εδώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο για την ιδιωτικοποίηση του νερού, παραμένει δημόσιο, αγαθό και τα υπόλοιπα που θα ρυθμίσει και η νέα ρυθμιστική αρχή. Πέστε μου και τη δική σας σκέψη πάνω σε αυτό. Καταρχήν, γιατί ρυθμιστική αρχή? Είναι γνωστό ότι οι ρυθμιστικές αρχές ρυθμίζουν ανταγωνιστικές αγορές και ανταγωνιστικά προϊόντα. Πούχου, ενέργεια, ρεύμα. Αυτό το σχέδιο λοιπόν είχε έρθει και στη δική μας κυβέρνηση από τους θεσμούς και το είχαμε αποτρέψει το 2016. Θα πρέπει να τα κρατάμε. Το άλλο είναι ότι έχουμε δει κατά καιρούς ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΚ προσπάθειες ιδιωτικοποίησης. Είναι σαφές ότι στη λογική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λατρεύει τις ιδιωτικοποίησεις και θεωρεί ανάπτυξη την ιδιωτικοποίηση, όχι την πραγματική οικονομία και τον πόρους στην πραγματική οικονομία, δεν μπορεί να μας κοροϊδέψει. Άλλωστε, γι' αυτό το νομοσχέδιο ήταν απέναντι όχι μόνο όλη η αντιπολίτευση, αλλά και όλοι οι φορείς. Και δε περιβαλλοντικοί, οι πάντες στην ακρόαση των φορέων. Δεν βρέθηκε ένας φορέας να πει: κάνετε λάθος, δεν πρόκειται για ιδιωτικοποίηση. Επίσης, είναι και ενάντια στην νομολογία του ΣΤΕ. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να αφήσουμε να συμβεί. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να προστατευτεί και να μείνει υπό τον έλεγχο του δημοσίου. Το θέμα θα συνεχίσει να μας απασχολεί και το επόμενο διάστημα, είναι σίγουρο αυτό. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα, τουλάχιστον ό,τι έχω κρατήσει σημειώσεις μου εγώ. Εγώ ξέρω, κυρία Πέρκα, πως αυτή τη στιγμή η τιμή της βενζίνης είναι γύρω στο 1,90. Λίγο νωρίτερα, μιλώντας με τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων, τον κύριο Ασμάτογλου, μας μετέφερε πως κάπου εκεί θα κρατηθεί λίγο πριν το Πάσχα. Δεν θα ξεπεράσουμε τα 2 ευρώ, αλλά ουσιαστικά καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά και με τις κινήσεις του OPEC Plus, που εσείς θα ξέρετε πολύ καλύτερα, υπάρχει μια ανησυχία, θα ξεπεράσουμε το 2 ευρώ. Εσείς τι εκτιμάτε, αλήθεια, γιατί πρέπει να γίνει εδώ? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια χώρα εντελώς αρρύθμιστη και χωρίς εποπτεία. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα μας ήταν πρωταθλήτρια στη τιμή και της βενζίνης, αλλά και του ρεύματος πανευρωπαϊκά. Αυτό δεν μας επιτρέπει να επισυχάσουμε. Όσο συνεχίζει να μην γίνεται έλεγχος, όσο συνεχίζει αυτή η πολιτική. Δυστυχώς δεν είναι καλές οι προβλέψεις μας. Μπορεί αυτή τη στιγμή να, και ευχόμαστε βέβαια, να παραμείνει πιο χαμηλά, αλλά να υπενθυμίσω ότι παρόλα αυτά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε πάρα πολύ ψηλά σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και της βενζίνης, αλλά και του ρεύματος. Από ό,τι φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία. Δηλαδή, μας περνάει πολύ λίγο η Ιταλία στο ρεύμα, είμαστε πολύ κοντά δύο πρώτες χώρες. Επειδή πάμε με γνώμονα πάντα, τις δημοσκοπήσεις τις διαβάζουμε προσεκτικά, λέτε μια αποτύπωση της στιγμής. Είμαστε 49 μέρες πριν τις εκλογές και πηγαίνουμε ολοταχώς να δούμε εκεί τι θα προκύψει. Θα ήθελα ένα σχόλιο με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που αναφέρονται στην ψαλίδα του κόμματος με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ουσιαστικά δεν φαίνεται να εισπράττει κανείς, να το πω έτσι, περισσότερο το κόμμα σας, όλο αυτό που περιγράφεται ως αρνητικά δεδομένα της κυβέρνησης. Τη δική σας σκέψη ακούω. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως, εγώ θα σας υπενθυμίσω ότι πριν λίγους μήνες είχαμε διψήφια. Είχε αποτυπωθεί η διψήφια η διαφορά, συνεχώς πέφτει και μάλιστα σε κάποιες δημοσκοπήσεις είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι δημοσκοπήσεις για κάποιο περίεργο λόγο, εισαγωγικά, δεν μας έχουν ευνοήσει ποτέ, να μην θυμίσω τις εκλογές του 19 που είχαν τεράστια διαφορά. Αλλά για μας η πραγματική δημοσκόπηση είναι η κάλπη και αυτό που ζούμε και με τις περιοδίες του Αλέξη Τσίπρα, που πραγματικά έρχεται πολλοί κόσμος δίπλα μας και κοντά μας. Αυτό που ζω και εγώ ως βουλευτής Φλόρινας, κάνοντας μία βόλτα στην περιοχή μου μόνο, ότι δεν πάει άλλο. Επομένως είναι πολύ κοντά πια οι εκλογές και μένει να δούμε τα αποτελέσματα, τα οποία θεωρώ ότι θα είναι πολύ θετικά για μας. Δηλαδή θα είμαστε πρώτο κόμμα από την πρώτη Κυριακή
και θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια προοδευτική κυβέρνηση για να αλλάξει σελίδα τόπος. Πέστε μου λίγο τα χαρακτηριστικά αυτής της κυβέρνησης, δηλαδή ποιοι νομίζετε ότι θα την αποτελούν? Εμείς απευθύνουμε πρόσκληση σε όλο το προοδευτικό φάσμα, το οποίο με τη σημερινή γεωγραφία είναι το ΠΑΣΟΚ Κινάλ οπωσδήποτε, είναι το ΜΕΡΑ25, θα μπορούσε να είναι και το ΚΟΠΕ, το οποίο βεβαίως αρνείται. Παρόλα αυτά, όλα αυτά τα κόμματα θα πρέπει να αναλάβουν και την ευθύνη της άρνησης ή της αποδοχής στο να δημιουργήσουν μια κυβέρνηση η οποία, όπως είπα, θα αλλάξει σελίδα, θα γίνει πιο βιώσιμη η ζωή των πολιτών. Δεν μπορεί να αφήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και αυτή την πολιτική να εξοντώσει πλήρως το λαό. Πάντως, κυρία Πέκα, συγγνώμη, σας διακόπτω, παρακαλώ, ολοκληρώστε τη φράση σας. Συγγνώμη. Όχι, εντάξει, πες. Θα ήθελα απλώς να μεταφέρω αυτό που και φαντάζομαι και σε εσάς σας δημιουργεί ένα προβληματισμό, ακούγοντας τις δηλώσεις τόσο του γραμματέα του ΜΕΡΑ25, του κ. Βαρουφάκη, φυσικά όσο και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του κ. Ανδρουλάκη, αναφορικά μια επικείμενη συνεργασία και ουσιαστικά οι χαρακτηρισμοί που απευθύνει προς το κόμμα σας, το λιγότερο θα μπορούσα να πω πως δεν δείχνουν κάποια συνεργασία. Κοιτάξτε, είναι πολύ λογικό. Αλίμον αν μικρότερα κόμματα πρώτων εκλογών λέγαν τι ωραία θα πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε ότι οι εκλογές είναι μία μάχη, ναι, ανταγωνιστική, άρα κάθε κόμμα περιχαρακώνεται και προσπαθεί να εισπράξει ως το δυνατόν περισσότερη εμπιστοσύνη από μερίδες του ελληνικού λαού. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα σε πραγματική βάση θα γίνει αμέσως μετά την πρώτη Κυριακή, την 21η Μαΐου. Δηλαδή 22 Μαΐου λέτε ξεκινάτε μια τέτοια συζήτηση δηλαδή. Ουσιαστικά. Ξεκινάει η συζήτηση. Μάλιστα. Και βεβαίως πάντα μιλάμε για προγραμματική συμφωνία, κυβέρνηση που βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, πρέπει να συνεννοηθούν και να συμφωνήσουν στο πώς θα συγκυβερνήσουμε. Κοιτάξτε, είναι μια κουλτούρα που όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν εφαρμόσει με μεγάλη επιτυχία. Και εδώ έχουμε ακόμα τη Νέα Δημοκρατία να λέει αυτοδυναμία, άρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις πιθανόν μέχρι να πάρω εγώ την αυτοδυναμία. Και υπενθυμίζω ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις κατέστρεψαν τη χώρα και την έριξαν στα βράχια επί 40 έτη. Πάντως και εσείς με συγκυβέρνηση προχώρησατε στην θητεία της διακυβέρνησης της χώρας, έτσι δεν είναι? Αναφέρομαι στις συνεργασίες με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αλλά δεν θα επιμείνω σε αυτό, θα ήθελα να προχωρήσω. Ήταν σε καθεστώς μνημονίου, έτσι, όπως δεν είχαμε μια κανονική κατάσταση όπως θα είναι τώρα. Με τίποτα δεν θα τη λέγαμε κανονική και το θυμόμαστε όλοι. Κυρία Πέρκα, θα ήθελα τώρα μια δική σας απάντηση σε αυτό που ουσιαστικά για πρώτη φορά είχε πει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξη τύπου εδώ στη ΔΕΘ, ότι αν συνεργαστούν οι υπόλοιποι θα είναι ένα χάος. Τώρα την επανέφερε αυτή τη σκέψη, θα το έλεγα, μιλώντας για μια τερατογέννηση αν συνεργαστούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τη δική σας σκέψη. Εγώ θα μπορούσα να αντιγυρίσω το ερώτημα και να πω δεν είναι τερατογέννηση, δεν είναι τραγικό να επιμένεις στην αυτοδυναμία ή να λες ότι ναι, μετά μπορεί να συγκυβερνήσω ή να πάρω βουλευτές από άλλα κόμματα. Δεν είμαστε στο 65, θέλω να υπενθυμίσω. Δηλαδή αυτό που κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες είναι τερατογεννήσεις. Ότι μπορεί να εκφραστεί μεγαλύτερη μερίδα του ελληνικού λαού μέσα από κάθε κόμμα όλη αυτή για να συμφωνηθεί, να γίνει μια προγραμματική συμφωνία και μια κυβέρνηση που στο κάτω-κάτω, όταν δεν είναι και μονοκομματική, ελέγχεται και καλύτερα. Αυτό είναι τερατογέννηση και δεν είναι αυτό που ισχυρίζει ο κ. Μητσοτάκης. Μόνος μου και θα κάνω αυτή τη δυναμία όπου φτάσουμε. Μπορεί να μπει η χώρα σε περιπέτειες. Αυτό θέλω να επισημάνω εγώ. Μάλιστα. Διότι εγώ δεν βλέπω αυτοδυναμία ούτε σε δεύτερες εκλογές, αν δεν προκύψει η κυβέρνηση από την πρώτη. Θα έχουμε ευκαιρία να ξαναβούμε 49 μέρες πριν τις εκλογές. Είμαστε, κυρία Πέρκα, και θα ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα στο Flash. Έγινε, και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.